Σειρά στο πρόγραμμα μας έχει η κυρία η διδακτόρισσα Ιωάννα Μάστορα, που θα μας μιλήσει για την Κλεοπάτρα την 7η, η Φιλοπάτορ, η φιλοσοφική της κλίση και η στρατηγική της αντίληψη. Κύριε Πρόεδρε, εκλεκτή σύνεδρη, το θέμα μου βασίζεται στο θεατρικό μου έργο «Κλεοπάτρα», που είναι η τελευταία βασίλισσα της Αιγύπτου. Λέμε συχνά ότι είναι και η τελευταία των Πτολεμαίων. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και η κόρη της, ότι είναι τελευταία των Πτολεμαίων, που είναι επίσης Κλεοπάτρα. Αλλά η τελευταία βασίλισσα της Αιγύπτου, καθώς είναι η τελευταία βασίλισσα της αρχαίας ελληνιστικής Αιγύπτου και βασιλεύει πριν από τη ρωμαϊκή κυριαρχία, πιστεύω ότι διεκδικεί επάξια τον τίτλο αυτό. Η Κλεοπάτρα ζήτη Φιλοπάτορ, κατ' εμέ, έχω κάνει μία ψυχογραφική ερμηνεία όπου αποκαλύπτονται ιστορικά και δραματουργικά άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας της πλέον μοιραίας γυναίκας όλων των εποχών. Το έργο μου αναφέρεται στην κόρη του βασιλιά της Αιγύπτου, Πτολεμαίου του 12ου του Αυλητή και της Κλεοπάτρας 5ης, Τρίφενας, την τελευταία ενεργή βασίλισσα της Αιγύπτου πριν τη ρωμαϊκή κυριαρχία. Γεννήθηκε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια, ως γνωστό, μέλος της βασιλικής οικογένειας των Πτολεμαίων, που κυβερνούσε την Αίγυπτο για περισσότερο από 3 αιώνες. Απόγονος του στρατηγού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Πτολεμαίου του Πρώτου, για τη συγγραφή, παράλληλα με την έρευνα και τη μελέτη αρχαίων πηγών και σύγχρονων έργων, ιστορικών και λογοτεχνικών, πραγματοποίησα μία σειρά επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους στην Αλεξάνδρεια, στη Ρώμη, στην Έφεσο, στα μονοπάτια της Κλεοπάτρας, στην Κύπρο και βέβαια στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα στο Ιερό των Αιγυπτίων Θεών. Στη συγγραφή του έργου με βοήθησε μία πλειάδα επιστημόνων. Σήμερα μαζί μας βρίσκεται και ο κύριος Κωνσταντίνος Γκούρλας, με τον οποίο πραγματοποιήσαμε αρκετά από τα ταξίδια και συγκεντρώσαμε φωτογραφικό και άλλο υλικό εποπτικό. Μεταξύ των αρχαίων ιστορικών πηγών που αξιοποιήθηκαν είναι η ζωή των Κεσάρων του Γάιου Σουητώνιου, Δίη Πλουτάρχου, Αντώνιο Σαπιανό, Εμφύλιοι Πόλεμοι, βιβλίο 5, επιπλέον βιογραφίες της Κλεοπάτρας, όπως αυτή του Εμίλ Λούτβιχ, ιστορία των Ρωμαίων του Ίντρο Μοντανέλη, τα σχετικά κείμενα της UNESCO για τον πολιτισμό και την ιστορία της Ρώμης και της ελληνιστικής Αιγύπτου, τεύχη του περιοδικού National Geographic, θεατρικά έργα Αντώνιος και Κλεοπάτρα, Εγώ Βρούτος του Σέξπιρ, Κέσαρ και Κλεοπάτρα του George Bernard Shaw και πίνακες ζωγραφικής αναγέννησης. Απόσπασμα του έργου ανέβηκε στο Θέατρο Χιτήριο από το Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο Ανάδρασης και το πλήρες έργο εντάχθηκε στο φάκελο υποψηφιότητας της Αλαμίνας ως υποψήφια πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης με σφραγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο οδηγεί με σπυροειδή συλλογισμό στην αποκατάσταση της πνευματικής υπόστασης και της στρατογικής αντίληψης της ηρωίδος, αναδεικνύοντάς την σε υπαρξιακή μέθεξη δύο μεγάλων πολιτισμών, του ελληνικού και του αιγυπτιακού. Η Κλεοπάτρα επηρεάζει τη ρωμαϊκή πολιτική σε μια αποφασιστική περίοδο που σηματοδοτεί το τέλος της ελληνιστικής και την αρχή της ρωμαϊκής περιόδου στην Ανατολική Μεσόγειο, επενεργώντας το βίο και την πολιτεία τριών σημαντικών ανδρών, του Ιούλιου Κέσσαρα, του Μάρκου Αντώνιου και του Οκταβιανού, οι χαρακτήρες των οποίων σκιαγραφούνται μέσα στο έργο. Η σύνθεση δεδομένων σημαντικών ιστορικών γεγονότων σε πλοκή εμβαθύνει στον ψυχισμό της ηρωίδας. Οι μαρτυρίες της Ρωμαίας Οκταβίας στο έργο, γιατί τέτοιες δεν υπάρχουν πραγματικά, αδελφής του Οκταβιανού και συζύγου του Μάρκου Αντώνιου, σκιαγραφούν τα ρωμαϊκά ήθη, ιδιαίτερα των γυναικών των ευγενών Ρωμαίων. Εντύπωση προκαλεί η εμφάνιση της αδελφής της Αρσινόης, η οποία ξεσκεπάζει τη σκληρή και αμήλικτη πλευρά της βασίλισσας. Μην ξεχνάμε από την πρώιμη παιδική ηλικία της, έχει ζήσει μια μεγάλη αιματηρία οικογενειακή τραγωδία, η οποία την έχει επηρεάσει βαθιά ψυχολογικά. Η νεαρή Κλεοπάτρα μαθαίνει πρόωρα τις έννοιες της δύναμης, της κυριαρχίας και της επιβολής. Καθώς οι περισσότερες πηγές για την Κλεοπάτρα προέρχονται από ρωμαϊκές μαρτυρίες, γνωρίζουμε αρκετά για τη σκοτεινή της πλευρά και τις τεχνικές αποπλάνησης που χρησιμοποίησε, λίγα όμως για τη στρατηγική, την καλλιέργεια και την ευρυόαθλημά της. Ο Πλούταρχος πιστεύει ότι δεν ήταν εξαιρετικά όμορφη.
όμως ικανότατη στην τέχνη της συζήτησης, στην τέχνη του διαλόγου. Έδειχνε ζωντάνια, ευφυΐα, προσωπική γοητεία, τη λάμπρινε, θα λέγαμε σήμερα φιλοσοφικός, το αμήχανον κάλος. Πανέξυπνη και ικανή πολιτικός, κατόρθωσε να φέρει την ευημερία και την ειρήνη στην αχανή επικράτειά της, που βρισκόταν σε δεινή θέση από τις συνεχείς εμφύλιες διαμάχες. Όταν η Κλεοπάτρα ανέβηκε στο θρόνο, το βασίλειό της ήδη έμοιαζε να έχει φτάσει στη δύση του. Σημαντικές επαρχίες του, η Κύλη Συρία, η Κυρήνη, η Κύπρος, είχαν χαθεί. Για να μπορέσει λοιπόν να ενισχύσει τη θέση της, φρόντισε να διατηρήσει προνομιακές σχέσεις με τη Ρώμη μέσα από τις συμμαχίες της και τους έρωτές της με κορυφαία πρόσωπα της εποχής εκείνης. Όταν Ιούλιος Κέσαρας έφτασε στην Αίγυπτο τον Οκτώβριο του 48 π.Χ., καταδιώκοντας τον Πομπείο, η Κλεοπάτρα βάλθηκε να τον συγγυνεύσει. Ο Κέσαρας πήρε το μέρος της, την εσωτερική εμφύλια διαμάχη και αποκατέστησε την τάξη στο ταραγμένο βασίλειο της Αιγύπτου. Μαζί του η Κλεοπάτρα αποκτάει έναν γιο, τον Κεσαρίωνα, ο οποίος συμβασίλευσε μαζί της από το 44 στο 30 π.Χ. Άλλο παράδειγμα προσωπικής γοητείας. Θα λέμε τώρα ότι αυτό είναι μέσα στρατηγικές αποπλάνησης. Όμως, όσοι έχουν διαβάσει για τον Κέσαρα, γνωρίζουν ότι ο Κέσαρας, παρά τα 50 του έτη, ήταν ακαταπώνητος εραστής. Δεν θα μπορούσε να γοητευτεί απλά από μία παρουσία ωραία όπως ήταν η Κλεοπάτρα, αν η Κλεοπάτρα δεν είχε γνώσεις πολιτικής, γνώσεις όλων των ειδών για να προσεγγίσει τον Κέσαρα. Το 41 π.Χ., όταν ο Αντώνιος αποβιβάστηκε στην Έφεσο κατά τη διάρκεια του εορτασμού των Διονυσίων, χαιρετίστηκε ως νέος Διόνυσος. Αλλά το πραγματικό σημείο στροφής στην πολιτική του έγινε με την τολμηρή δράση της Κλεοπάτρας, που τον κατάφερε να κάνει ιερογαμία, έναν θείο γάμο μεταξύ αυτής που ενσάρκωνε την Ίσιδα και την Αφροδίτη και του Αντωνίου που ενσάρκωνε το Διόνυσο Όσυρη. Ο θείος γάμος απέκτησε αργότερα πολύ ανθρώπινη μορφή με τη γέννηση τριών παιδιών που πήραν σειρά πλάι στο γιο που η Κλεοπάτρα ισχυριζόταν ότι είχε από τον Κέσαρα. Σε μία επίσημη τελετή στην Αλεξάνδρεια, ο Αντώνιος που είχε κιόλας αυξήσει τις κτήσεις της Κλεοπάτρας με εδάφη που ανήκαν στη Ρώμη, έκανε επίσημα γνωστό ποια εδάφη θα κυβερνούσαν τα τέσσερα παιδιά της Κλεοπάτρας υπό την προστασία της μητέρας τους. Και είναι βέβαιο πως εκείνη τη στιγμή ο Αντώνιος, το άλλοτε μέλος της Τριανδρίας, είχε απλούστατα μετατραπεί σαν έναν απόλυτο μονάρχη της μισής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Να δούμε λιγάκι πέρα από τα στρατηγικά εθιολογήματα της Κλεοπάτρας και τις τακτικές της, τι η Κλεοπάτρα γνώριζε, είχε μόρφωση, είχε φιλοσοφική κλίση και εδώ η έννοια φιλοσοφική εμπερικλεί την αγάπη της για τη γνώση, την αγάπη της για τη σοφία και πώς αυτή την εφάρμοζε. Οι Πτολεμαίοι επιδιώκουν να συνδυάσουν κατά το δυνατόν τα ανατολικά στοιχεία της εξουσίας τους με τις ελληνικές και μακεδονικές παρεδόσεις και να δημιουργήσουν ένα νέο ελληνιστικό τύπο ανατολικής μοναρχίας. Στα 300 και πλέον χρόνια κυριαρχίας του στην Αίγυπτο, τη μεταμορφώνουν σε μία πολιτισμική και οικονομική πηγή. Δεν καταδιώκουν τις παλιές αιγυπτιακές λατρείες. Ακολουθούν την πολιτική του Αλέξανδρου. Υιοθετούν την τοπική λατρεία, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των φιλοσοφικών και δικαϊκών πεποιθήσεων. Επομένως, οι Φαραώ κατέχουν το σύνολο τουλάχιστον δύο φιλοσοφικών ρευμάτων και εκπαίδευσης, το ελληνικό και το δημόδες αιγυπτιακό. Η τελευταία βασίλισσα της Αιγύπτου ομιλεί μεταξύ άλλων την ελληνική, όπως και όλοι οι άλλοι Πτολεμαίοι, και τα αιγυπτιακά σε αντίθεση με τους προγόνους της. Ομιλεί συνολικά 13 γλώσσες, όχι μόνο τα αιγυπτιακά, αλλά και τα αραμαϊκά, εβραϊκά, αραβικά, περσικά, αιθιοπικά, για να έχει πρόσβαση στις αξίες και τα φιλοσοφικά του συστήματα. Κατά αυτόν τον τρόπο ερμηνεύεται και ασυνήθιστη για την εποχή της γλωσσομάθεια. Η Κλεοπάτρα γνωρίζει την ελληνική αλλά και την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ως βασίλισσα υιοθετεί τόσο την ελληνική όσο και την αιγυπτιακή πρόοδο των επιστημών. Ταυτόχρονα γνωρίζει θέματα όπως ο χορός, η παρασκευή αρωμάτων, θέματα αισθητικής και άλλα. Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από το έργο μου που υπερτονίζει
την κλίση της Κλεοπάτρας, καθώς έχει υιοθετήσει τη μόρφωση της εποχής εκείνης και βέβαια είναι δικής μου εμπνεύσεως. Δεν ήταν η πρώτη φορά που αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν τον Κέσαρα. Πριν ακόμη τον ξελογιάσω, ο Ποθηνός και ο στρατηγός Αχιλλάς είχαν αποφασίσει την εξόντωσή του. Όταν το πληροφορήθηκε, θανάτωσε τον Ποθηνό. Ο Αχιλλάς όμως διέφυγε και πολιόρκησε τον Κέσαρα στα ανάκτορα με τη βοήθεια της ίδιας της ρωμαϊκής φρουράς. Ο Κέσαρ μετέτρεψε τα ανάκτορα και το γειτονικό θέατρο σε φρούριο. Έστειλε για ενισχύσεις στη Μικρά Ασία και στη Ρόδο και έκαψε τα πλοία του για να μην πέσουν στα χέρια των επαναστατών. Τότε ήταν που κάηκε ένα μεγάλο μέρος της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρίας, η βιβλιοθήκη που είχε αντέξει κοντά τρεις αιώνες. Αυτό είναι κάτι που υπερβαίνει τη φρίκη. Στις δόξεις της απαριθμούσε περίπου 1 εκατομμύριο τόμους και στο μουσείο έμειναν δωρεάν και συνεργάζονταν φιλόσοφοι, σοφοί και ποιητές. Την περίφημη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας είχε χτίσει ο πρόγονός μου, ο Πτολεμαίος, γιος του Μακεδόνα ευπατρίδη Λάδου. Γι' αυτό και η δυναστεία των Λαγιδών αποκαλείται βασιλική γενιά της Αιγύπτου. Μουρμούριζαν στη Μακεδονία πως ο Πτολεμαίος δεν ήταν παρά ένα από τα κρυφά κατορθώματα του βασιλιά Φίλιππου. Νόθος γιος του με την Αρσινόη. Ανέλαβε τη διοίκηση της Αιγύπτου όταν χάθηκε ο Αλέξανδρος. Στην καθοριστική μάχη της Υψού, αυτός, ο Κάσανδρος, ο Σέλευκος και ο Νησίμαχος, κατατρόπωσαν τον Αντίγανο. Του έλαχε η Αίγυπτος, στην οποία βασίλευε Άξια, και όλοι τον φώναζαν Σωτήρα για τα πολλά καλά που έκανε. Πολύ αργότερα, μια νύχτα, την ώρα που ο Αντώνιος με κρατούσε αγκαλιά, τον παρακάλεσα να μου αφηγηθεί πώς χάθηκε ο Κέσαρας. Τότε που ήμουν πλέον ασφαλής στη δυνατή αγκαλιά του και ο πόνος είχε γιατρευτεί. Ειρηνικά άνοιξε τον ασκό με τις θύελλες της Οδύνης και του μαύρου θανάτου για να παρηγορηθεί και ο ίδιος στη θέρμη των γυμνών κορμιών μας. Τότε ήταν που μου μίλησε για τον επιφανέστερο των συνωμοτών, τον Βρούτο. Όταν κάηκε λοιπόν η βιβλιοθήκη, δεν κάηκε ολόκληρη, οπότε όλες οι επιστήμες και τα γράμματα πέρασαν στην Αλεξάνδρεια και βέβαια στην βασίλισσα της Αιγύπτου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η μορφή η οποία εμφανίζεται στις ταινίες και στις υπερπαραγωγές δεν είναι αυτή που είχε η Κλεοπάτρα έχοντας όλη αυτή τη γνώση ως βασίλισσα. Κλείνω να πω ότι το έργο μου τελειώνει με το διάλογο της Κλεοπάτρας και του ιερέα και της επικλήστης στη θεά Ίσιδα, όπου φαίνεται ότι η έξοδος της Κλεοπάτρας από το ηλαίο επίπεδο δεν ήταν μια απεγνωσμένη κίνηση δειλίας. Όταν το 30 π.Χ. ο Οκταβιανός Κέσαρας μπήκε στην Αίγυπτο από τη Συρία με το στρατό του, χωρίς μεγάλη δυσκολία, καθώς ο Αντώνιος δεν είχε αξιόπιστες δυνάμεις να αντιπαρατάξει, η Κλεοπάτρα ακολούθησε μια απόφαση ηλυμένη από καιρό. Πιστή στο χρησμό του ιερέα και την εντολή της Ίσιδας, υποστήριξε ότι η προάσπιση των πατρών εδάφων και αξιών είναι πιο σημαντική από την ίδια της τη ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.